Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλες όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, σε όλο αυτό το διάστημα θα βγαίνουμε τρεις. Δεν θα βγαίνουμε δύο. Όχι όλο το διάστημα. Με άντρες και γυναίκες. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπερνάρο, που ήρθατε. Ευχαριστώ. Για μένα είναι χαρά και τιμή. Και σας εύχομαι χρόνια πολλά σε εσάς και στους εξαιρετικούς ακροατές σας. Χριστός Ανέστη, θα το λέμε 50 μέρες εμείς. 40. Θα το λέμε μέχρι την Πεντηκοστή. Αληθώς. Γιατί θα το ανοίξουμε και αυτό το θέμα ως υποψήφιος δήμαρχος. Έχω πολλά μέσα μου. Έχετε κάνει και κάποιες καταγγελίες. Δεν θα ξεκινήσω από εκεί. Θα ξεκινήσω από αυτό που μας είπατε off the record πριν ξεκινήσουμε. Που μας είπατε ότι το Δημαρχηλίκη με ενδιαφέρει περισσότερο από το Βουλευτηλίκη. Και ξεκινάμε έτσι. Ναι. Και για ποιο λόγο? Γιατί μου αρέσει να αιτιολογώ. Πρώτα απ' όλα, το Δημαρχηλίκη είσαι αποκλειστικά υπεύθυνο και υπόλογο. Εσύ προσωπικά δεν εξαρτάσαι από κανέναν άλλον παρά μόνον από την κυβέρνηση, όπου εκεί διαρρυθμίζονται οι προσωπικές αλλά και οι θεσμικές θέσεις, που να μπορείς εκπορευόμενος από το χαρακτήρα σου και από τα πλάνα σύμφωνα με το κράτος δικαίου που σου υπαγορεύουν να στηριχθείς, για να αξιώσεις και να απαιτήσεις τα δικαιώματα του Δήμου της Αθήνας. Από εκεί και ύστερα είσαι εσύ αυτός που θα απολογηθεί στους δημότες σου για οποιαδήποτε πράξη σου ή παράληψή σου. Όμως αυτό είναι όσον αφορά το Δήμο και την... ως δήμαρχος. Ως βουλευτής είσαι ανύπαρκτος. Οι βουλευτές σήμερα είναι ένα αδιανό πουκάμισο, διότι δεν είναι βουλευτές, δεν βουλεύονται. Τα περισσότερα νομοθετήματα είναι προεδρικά διατάγματα, κυρίως πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτός ήταν και ο λόγος που με έκανε στην αρχή της βουλευτικής μου καριέρας, όταν διεπίστωσα ότι σοριδών ερχόντουσαν στις επιτροπές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, έστειλα ένα γράμμα στον κύριο Μεϊμαράκη και του εξήγησα ότι δεν μου ανήκουν τα 70 ευρώ της Επιτροπής, των Επιτροπών, κάπου ήταν πάρα πολλά, τώρα έχουν περιοριστεί σε αυτό το ποσό, διότι δεν βουλεύομαι, δεν επεξεργάζομαι τον νόμο, τα νομοθετήματα, τα νομοσχέδια, και συνεπώς είμαι ένας εικονικός βουλευτής, ο οποίος δεν επιτελεί το καθήκον του και δεν εκτελεί τις εντολές του ελληνικού λαού, αυτών των ανθρώπων δηλαδή, που με έστειλαν εκεί μέσα. Και λοιπόν, κατόπιν τούτου, του έστειλα αυτή την επιστολή όπως σας είπα και του έδωσα και ένα αριθμό λογαριασμού, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά, που δεν είναι από το η σκέψη φιλανθρωπίας, έδωσα τον λογαριασμό, του τραπεζικό λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Παραπληγικών, όπου εκεί μπαίνουν τα όποια χρήματα για όποιες συμμετοχές μου σε επιτροπές που αμείβονται. Αυτό το έκανα γιατί πιστεύω ότι ο βουλευτής είναι αδιανό πουκάμισο, είναι τυπικά ένα, ας το πούμε, θα μπορούσα να βάλω τη λέξη καρικατούρα, διότι ενώ θέλει να δουλέψει δεν μπορεί, έτσι όπως έρχονται τα νομοσχέδια, έτσι όπως έρχονται οι τροπολογίες, έτσι όπως έρχονται αυτές οι τροποποιήσεις που προσβάλλουν την προσωπικότητα του βουλευτή, και για ένα άλλο λόγο περισσότερο, διότι όταν ο πρωθυπουργός της χώρας δεν πατάει στη Βουλή κυριολεκτικώς, δεν έρχεται να τον ρωτήσεις, να ερωτηθεί από τους προέδρους των κομμάτων και να εξηγήσει, να ενημερώσει τον βουλευτή, τον Έλληνα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τι είπε με τους αρχηγούς των κομμάτων, τις επισκέψεις που έκανε, όταν πηγαίνει και όταν έρχεται, να ενημερώσει από το ταξίδι αυτά τι αποτέλεσμα είχε και τι πρόκειται να γίνει, που αφορά άμεσα το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας, τότε πλέον διαπιστώνεις ότι πράγματι ο βουλευτής είναι ένα διανό πουκάμισο. Και για να καταλήξουμε, είναι πολύ καλύτερα κατά την ταπεινή μου άποψη να είμαι δήμαρχος Αθηναίων παρά βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα βεβαίως και να ολοκληρώσω, με συγχωρείτε, ήθελα να ολοκληρώσω, να συνέτεινα όσο μπορούσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου αυτοί οι βουλευτές που αισθανόμαστε έτσι να γινόμασταν περισσότεροι, γι' αυτό και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, ότι ξέρετε, την άλλη φορά επιλέξτε με αυστηρότερο τρόπο, με καλύτερο τρόπο κατά την δική σας αυστηρή κρίση, κρίνοντας, συγκρίνοντας, να κρίνετε συγκρίνοντας, να δείτε τα βιογραφικά τους, να δείτε την πορεία στη ζωή τους, να δείτε ποιοι είναι και να στείλετε όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικούς σε σχέση με την ποιότητα
του μέσου Έλληνα, αυτού που θα σα αντιπροσωπεύσουν στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι που στηρίζουμε και εμεί από εδώ. Λέμε πρόσωπα και όχι κόμματα. Και ειδικά τώρα που είναι έτσι. Μια, α το πούμε, δεν είναι χαλαρά τα πράγματα, αλλά πάντα ο κόσμο το βλέπει πιο χαλαρό τι εκλογέ. Κάνε την ερώτησή σου για να πάμε και στο πρόγραμμα. Εγώ αυτό που θέλω να μου πείτε, άρα δηλαδή συμπεραίνω ότι σαν δήμαρχο θα είστε αυτόνομο, το έργο σα θα φανεί. Και θα το παλέψετε μαζί με τους ανθρώπους που σας ακολουθούν. Βεβαίως. Έτσι. Και είναι πιο εύκολη, όχι, είναι πιο δύσκολη μεν δουλειά, αλλά είναι πιο εύκολη όσον αφορά συνειδησιακά εσάς. Βεβαίως. Και, και όχι μόνο με τους δικούς μου συνεργάτες, αλλά και με τους θεωρώ συνεργάτες και τα υπόλοιπα μέλη που θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Για να το θέλουμε, νομίζω πως όλοι θέλουμε το καλό της Αθήνας, αλλά εκείνο που συζητάμε είναι ποιος μπορεί αδέσμευτα και ανεξάρτητα να το κάνει. Δηλαδή ποιος από τους υποψήφιους δημάρχους είναι αυτός που θα είναι λιγότερο εκτεθειμένος στο πολιτικό σύστημα, λιγότερο κρατούμενος, όπως λέμε κρατήσε, σε κρατάω, λιγότερο κρατούμενος από πλευράς στοιχείων για να μπορεί ελεύθερα να κάνει τις ρήξεις του, τις διεκδικήσεις του και να πει ότι εγώ είμαι ένας δήμαρχος που προστατεύω και παλεύω για το συμφέρον της πόλης μας. Γιατί κακά τα ψέματα, κυρία Καρέρ και κυρία Θεοφάνου, ο αγώνας αρχίζει από την Αθήνα, διότι η Αθήνα είναι σε χειρότερα χάλια από ότι είναι η Ελλάδα. Παράλληλα δεν σκεφτούμε ότι όταν η Αθήνα υπήρχε δεν υπήρχε Ελλάδα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν στην Αθήνα. Την Αθήνα την ξέρει όλη η οικουμένη, την Ελλάδα πιθανόν να μην την ξέρουν. Συνεπώς η πρωτεύουσα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι ο πυρήνας, είναι η καρδιά της χώρας και ενώ είναι σε υποδεέστερη μοίρα πρέπει να την ανατάξουμε, να την ανυψώσουμε και να την φέρουμε στο επίπεδο αυτό που πρέπει, να πούμε και οι δημότες μας θα είναι ευχαριστημένοι έως ευτυχισμένοι και όχι μετανοημένοι και να βοηθήσουμε το όλο πλάνο που πρέπει να στηριχτεί η χώρα μας για να ανταπεξέλθει και να εξέλθει από την καθημερινότητα, την τραγική καθημερινότητα και από γενικότερα από την κρίση που μας στηρίζεται τώρα. Υπάρχουν κάτοικοι της Αθήνας, του κέντρου της Αθήνας, που εκτός των άλλων προβλημάτων μου λένε εγώ νιώθω εγκλωβισμένη σπίτι μου. Και η μητέρα μου, ας πούμε, μέσα σε αυτούς που μου λέει. Δικαιολογημένα. Θέλω να ξέρω ποια μέρα μπορώ να πάω μέχρι την τράπεζα που είναι στο Σύνταγμα. Λέει, γιατί δεν βγαίνουν να πούνε ότι το Σύνταγμα διατίθεται μόνο για διαδηλώσεις, για πορείες, για συγκεντρώσεις και είναι κλειστό για εμάς τους κατοίκους. Αυτό πώς θα αντιμετωπίσει το πολύ λεπτό θέμα που έχει πολλά παρελκόμενα. Αυτό έχει να κάνει, κυρία Καρέρ, με την όλη κατάσταση της καθημερινότητας που βιώνουμε όσοι μένουμε στην Αθήνα. Και όχι όσοι ήρθαμε ως μουσαφίριδες που λέμε ότι μένουμε στην Αθήνα. Όσοι κάναν τα παιδιά τους στην Αθήνα, μεγάλωσαν τα παιδιά τους στην Γκίζη και οι ίδιοι μένουν στην Κυψέλη από τότε που κατάλαβαν ότι μπορώ να ασχοληθώ ως συγκοινωνός και επαγγελματικά για να βιοποριστώ και να ζήσω την οικογένειά μου. Λέμε λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Πολύ να αισθάνεται ο Αθηναίος ασφαλής. Διότι τώρα αυτό το συναίσθημα δεν υπάρχει. Θα εξασφαλίσουμε λοιπόν την ασφάλεια και ο πρώτος τρόπος είναι η επανασυγκρότηση του επιτυχημένου θεσμού που κάποιοι αποτυχημένοι πολιτικοί τον κατήργησαν. Ήρθε ο σοφός νομοθέτης και θέσπισε την δημοτική αστυνομία. Έγινε κοινώς αποδεκτό αυτό το θεσμικό νομοθέτημα, ο νόμος αυτός. Υπήρξε επιτυχημένος ως νόμος, παρά το γεγονός ότι δεν θα έλεγα ότι ήταν η καλύτερη ή καλύτερης ποιότητας δημοτική αστυνομία σε σχέση με το αποτέλεσμά της. Όμως επέφερε αποτέλεσμα και όλοι μας συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να γίνει και ορθώς έγινε. Ήρθαν όμως για λόγους που τους επέβαλαν οι έξωθεν για να δείξουν ότι πράγματι εκτελούν τους όρους του μνημονίου και μόνο κοντιλιά κατήργησαν τη δημοτική αστυνομία. Γιατί ήταν ο εύκολος τρόπος, γιατί, διότι υπήρχε και υπάρχει ένας δήμαρχος καρικατούρα, ένας δήμαρχος που συνήργησε, ένας δήμαρχος ο οποίος είναι ενδοτικότατος έως παθητικότατος και είπε ότι ναι, τι θέλετε να κάνω να σας βοηθήσω, να καταργήσω τη δημοτική αστυνομία. Λοιπόν, σημειωτέων ότι το κόμμα που τον στηρίζει, το ΠΑΣΟΚ, είχε ψηφίσει τη θεσμοθέτηση του δημοτικού αστυνομικού, της δημοτικής αστυνομίας. Ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο κόμμα που τον στηρίζει πάλι, το ΠΑΣΟΚ, την κατήργησε. Ψήφισε να καταργηθεί.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτού του είδους τις πολιτικές και τους πολιτικούς που έρχονται τώρα να πούνε ότι εγώ είμαι καλός δήμαρχος, γιατί ξέρετε, μην κοιτάτε που σας απέλησα, μην κοιτάτε που έφερα σε αδιέξοδο τον Αθηναίο, μην κοιτάτε που τον έχω τρομοκρατήσει γιατί δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του, γιατί αισθάνεται απόλυτα φοβισμένος ελλείψη της ασφάλειας που λέγαμε νωρίτερα, αλλά καταργώ και τους σχολικούς φύλακες με τον ίδιο τρόπο και γίνεται το δημοτικό σχολείο καταφύγιο ασθενών ανθρώπων, ξαναβρίσκουμε στις αυλές των σχολείων σύριγγες, ξαναέχουμε τα σχολεία αφύλακτα και απροστάτευτα από οποιονδήποτε επιβουλεύεται την ασφάλεια των παιδιών μας και είμαστε σε μια κατάσταση τώρα να έχουμε ένα δήμαρχο καρικατούρα, επικίνδυνα ακατάλληλο, να λέει ότι ξέρετε, εγώ είμαι καλός δήμαρχος γιατί είμαι οικονόμος. Ναι, έκανε οικονομίες, απέλησαν όλοι. Απέλησε δηλαδή, ναι. Μίκρινε στο μισό τον αριθμό των υπαλλήλων του Δήμου όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, μείωσε στο μισό τους μισθούς τους, κατήργησε το γάλα 3 χρόνια, συνεπώς εξοικονόμησε τα χρήματα εις βάρος της υγείας του, για το γάλα προστατεύει την υγεία αυτών των ανθρώπων που προστατεύουν τη δική μας ζωή εκθέτοντας σε κινδύνο στη ζωή τους. Λοιπόν, έκανε οικονομία για να τους δίνει γάντια και υποδήματα, με κάθε τρόπο συρρυκνώνει και δεν πληρώνει για να πει ότι είναι επιτυχημένος δήμαρχος, ο επικίνδυνα ακατάλληλος και αποτυχημένος δήμαρχος Αθηναίων που λέγεται Καμίνης. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καπερνάρο, τα οικονομικά πού θα βρεθούν, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα γενικότερα στη χώρα μας. Τώρα μιλάνε για πλεόνασμα και το μοιράζουν με 500, αλλά πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε? Και πώς θα τα γιατί ο κύριος Καμίνης βγήκε και είπε θα σας μειώσουμε και τα τέλη τώρα. Τέλη, 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 στο τέλη. Πώς τα κατάφερε, πώς τα κατάφερνε ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια πριν έρθει η Τρόικα και η κατάρα αυτή της πατρίδας μας που έφερε τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση και ιδιαίτερα τους Αθηναίους και τις Αθηναίες. Πώς τα κατάφερναν αν ήταν ικανοί όσοι ακόμα και με μερική πρόσληψη των χρημάτων από το ΕΣΠΑ, πώς τα κατάφερναν αν ήταν ικανοί με κάποιο σχετικό κουμάντο όσον αφορά τα έσοδα. Αυτή τη στιγμή ελλείψη της δημοτικής αστυνομίας, ναι, επέρχεται η ασυδοσία και βλέπετε δίπλο τριπλο παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην 3η Σεπτεμβρίου και δεν πληρώνει κανείς κλήσεις, δεν πληρώνει κανείς για το γεγονός ότι παρανόμως παρκάρει όπου θέλει. Συνεπώς, μάνι-μάνι να τα πρόσοδα που χάνονται. Συν το γεγονός ότι άμα είσαι και ανίκανος, επικίνδυνα ανίκανος και ανάξιος και ακατάλληλος να πάρεις τα χρήματα του ΕΣΠΑ και είσαι και ακατάλληλος γιατί δεν ξέρεις να διαχειριστείς, διότι στη ζωή σου δεν είχες διαχειριστεί ποτέ παρά ήσουν ένας διορισμένος υπάλληλος όπου και αν είχες διοριστεί. Συνεπώς έχεις μία έλλειψη πείρας ή έλλειψη τεχνικής ή έλλειψη ικανότητας ή έλλειψη διάθεσης αν θέλετε, η έλλειψη προγραμματισμού να διαχειριστείς και να κάνεις κουμάντο να σου δημιουργηθεί αποθεματικό από πάρα πολλές πλευρές, όπως ακριβώς από την εκμετάλλευση. Θα σας πω κάτι, μου ανοίγετε χρόνο. Ναι, γι' αυτό το κάναμε. Ένα παράδειγμα απλό, 300 στρέμματα συγκεντρωμένα ιδιοκτησίας του Δήμου στον Βοτανικό, δίπλα στη Γεωπονική Σχολή, 300 στρέμματα. Αυτά είναι ανεκμετάλλευτα. Τι σκοπεύετε? Πάνε και πετάνε μπάζα. Θα τα καθαρίσουμε, θα τα εκμεταλλευτούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, που γνωρίζουν την τέχνη του καλλιεργήν, διότι δεν είναι πιο μάγκες οι Ολλανδοί που 5 έως 10 μέτρα κάτω από τη γη με ηλεκτρικές λάμπες δημιουργούν και καλλιεργούν φυτά και άνθη και έχουν κατακλείσει όλο τον κόσμο εξάγοντας λουλούδια οι Ολλανδοί, και εμείς με 10 μήνες καλοκαίρι με εκτάσεις ανεκμετάλλευτες δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, να παράξουμε, να κάνουμε πρωτογενή παραγωγή, να κάνουμε εξαγωγές, να ασχοληθούν άνεργοι και να έχουμε δίπλα την γεωπονική σχολή που θα μπορούν και οι φοιτητές να ενημερώνουν, να κάνουμε πρωτοποριακές καλλιέργειες, να κάνουμε ανταγωνιστικές καλλιέργειες, να γίνει παραγωγική επένδυση, να ένα πρόσωπο μάνι-μάνι που έχουμε ανεκμετάλλευτες 400 στρέμματα γης ανεκμετάλλευτα,
Σε γη έχει ο Δήμος της Αθήνας. Δεν είναι ένας τρόπος αυτός να εκμεταλλευτούμε, να πούμε, ελάτε εδώ κύριε, να μάθετε, να δουλεύετε, να παράγετε, να ανταγωνίζεστε και να εξάγετε, να δημιουργείτε πρωτογενή παραγωγή. Είναι και θετικό για το περιβάλλον αυτό. Μας λέτε για να τα κρατάμε ένα-ένα. Μας λέτε λοιπόν. Ένα παράδειγμα αυτό. Έτσι, επαναφέρουμε. Επαναφέρουμε. Να τα παίρνω επιγραμματικά και για τους ακροατές. Επαναφέρουμε λοιπόν τη δημοτική αστυνομία με κονδύλια ευρεθισσόμενα. Μας λέτε το ένα. Και μας λέτε από την άλλη ότι 400 στρέμματα στο Βοτανικό, στην καρδιά της Αθήνας, θα τα δώσετε στην παραγωγή, σε ανέργους, για να τα εκμεταλλευτούν γεωργικά, για καλλιέργεια. Όχι για ανέγερση εμπορικού κέντρου, γιατί τα είχαμε ακούσει αυτά. Όχι, δε. Όχι. Αυτό είναι, λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αν χρειαστεί, μια και θέλει το θέμα αυτό, να πάμε τώρα στο θέμα των εμπορικών κέντρων και οπουδήποτε άλλο θέλετε, σαν θέμα. Ακούστε, αν υποτεθεί ότι να γίνει κάτι σοβαρό, εμείς προτείναμε και μας ακολούθησαν κάποιοι, λέγοντας, μιλώντας για τοπικά δημοψηφίσματα. Εκείνοι μιλούν για δημοψηφίσματα γιατί δεν μπορούν να τα στηρίξουν νομικά και μιλάνε γενικά και αφοριστικά, έτσι αερολογικά. Εσείς θα τα επαναφέρετε για δημοψηφίσματα. Εμείς μιλάμε για τοπικά δημοψηφίσματα, τα οποία έχουμε βάλει στην πρότασή μας, που θα κυκλοφορήσουν τώρα οι προτάσεις μας και το πρόγραμμά μας, και λέμε ότι δεν είναι τίποτα ειδικής εμπνεύσεως και επινοήσεως, είναι απλώς, έρχεται ο σοφός μας νομοθέτης, έχει φτιάξει ένα νόμο τον 3463 του 2006 και λέει ο σοφός νομοθέτης, για σοβαρά θέματα σε μια δημοκρατία, σε δημοκρατικά πολιτεύματα και δημοκρατικές πόλεις, τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι θέμα των τοπικών κοινωνιών που αποφασίζουν οι ίδιοι για σοβαρά θέματα. Άρα ενεργοποιείται έναν υπάρχοντα νόμο. Ενεργοποιείται λοιπόν ο Έλληνας πολίτης και να ξέρει υπεύθυνα και υπέτεια του τι γίνεται στην περιοχή του. Έτσι λοιπόν, αν χρειαστεί, αν πει κάποιος μόλις στην περιοχή, θα γίνει τοπικό δημοψήφισμα που το και πώς θα γίνει το προβλέπει ο νόμος. Λέει τα 2/3 που θα αποφασίσουν στο Συμβούλιο, από εκεί και ύστερα το 1/2, το 50% από τον παρευρισκόμενο, τα λέει όλα ο νόμος. Οπότε θα πάμε, ας πούμε, στην Ακαδημία Πλάτωνος που θέλουν να φτιάξουν τέτοιο πολυκατάστημα. Θέλετε, κύριοι, σε αυτό το διαμέρισμα, τοπικό δημοψήφισμα. Ναι. Αν θέλουν να καταργήσουν το ήδη υπάρχουν επαγγελματικό της σύστημα, να το αντικαταστήσουν και να το καταστρέψουν, όπως έγινε το Μόλ στο Μαρούσι και αποκαλύφθηκε και πώς έγινε. Και αυτοί συνενούν και θέλουν να γίνει. Προσέξτε, είναι και δεσμευτικής ισχύως. Θα έρθει στο δημοτικό, στο κεντρικό δημοτικό συμβούλιο, αφού θέλουν οι άνθρωποι εκεί του τοπικού διαμερίσματος, θα είναι υποχρεωτικό για το δημοτικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει συνευθύνη και συνυπευθυνότητα και συγκοινωνία, συναλληλία. Ελάτε εδώ μαζί, εμείς θα σας φέρνουμε τα θέματα και θα τα συναποφασίζουμε εσείς πρώτα και μετά στο κεντρικό συμβούλιο. Το ίδιο θα ισχύσει και για το τζαμί, κύριε Καπερνάρο. Για το τζαμί το ίδιο θα ισχύσει βεβαίως, διότι εδώ ανοίγεται τώρα ένα θέμα που είναι πολύκροτο, έτσι, πολύπλοκο. Έχουμε όλο το και χρόνο. Μεγάλης, να μην πω μεγίστης σημασίας και σπουδαιότητας. Να πάμε στο τζαμί. Λέγονται πολλά. Ο Καμίνης λέει θα κάνω τζαμιά. Εγώ του παρήγγειλα να κάνει πρώτα απ' όλα να δοκιμάσει να κάνει τζαμί το σπίτι του. Λοιπόν, να δούμε πώς θα γίνει. Είχε αντιρρήσεις. Πολύ... Εγώ όχι έχω... Είχε αντιρρήσεις ο κύριος Καμίνης, με συγχωρείτε, γιατί εδώ τώρα θα πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Θα το... Για ποιο θέμα. Είχε αντιρρήσεις να το κάνει τζαμί το σπίτι του, όταν το πει. Δεν ξέρω, δεν έχω στείλει παραγγελία, δεν μου απήντησε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος πιθανόν να το σκέφτεται. Όμως, είναι το εξής. Λένε μεγάλες κουβέντες, διότι τα αποτελέσματα και πώς θα γίνει αυτό δεν το λένε. Απλώς χαϊδεύουν αυτιά ή θέλουν να προειδεάσουν τον κόσμο. Βάζουν τον Καμίνη λαγό να μιλάει για κατασκευή τζαμιών, δηλαδή για αποδοχή της μουσουλμανοποίησης της Αθήνας και μόνιμης εγκατάστασης και με μεταφορά από όλη την Άγγλια Ελλάδα μουσουλμάνων του Ισλάμ, οι οποίοι θα έρχονται στην Αθήνα να πάνε στο τέμενός τους ή στα τζαμιά τους για να προσεύχονται. Εδώ όμως τίθενται πάρα πολλά θέματα. Καταρχήν θα πρότεινα, αν έχουν χρόνο, να διαβάσουν το Κοράνι οι χριστιανοί. Για να δουν τι είναι το Κοράνι. Διότι το Κοράνι δεν είναι ένα θρησκευτικό βιβλίο, είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς προς αυτούς που απευθύνεται. Εγώ σέβομαι τις θρησκείες, σέβομαι την δυνατότητα και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στη γη να επιλέγει την θεότητα που λατρεύει.
Όταν όμως έχω αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι λένε μερικοί προοδευτικοί εντός 650 και μισό εισαγωγικών, ότι ήρθαν και είναι στην χώρα μας, δεν ήρθαν στη χώρα μας γιατί τους προσκαλέσαμε, ήρθαν γιατί έτσι γουστάρισαν, ήρθαν βιαίως, ήρθαν λαθρέως, ήρθαν ως μουσαφιρέοι, οι οποίοι πήδηξαν και μπήκαν στο σπίτι μας από το παράθυρο και όχι να τους περιμένουμε στην πόρτα εμείς και να τους υποδεχτούμε, όπως γίνεται κανονικά. Ήρθαν λοιπόν παραβιάζοντας τον νόμο και έκανα αίτηση και έκανα, υπέβαλα στον κύριο Δένδια έτοιμα να μου απαντήσει, ερώτηση, ποιος είναι ο αριθμός των λαθρομεταναστών. Είναι λαθρέοι μετανάστες και το έχω πει και στην Επιτροπή, έχω αποδείξει, είναι νομικός όρος. Είναι όπως λέμε λαθροκυνηγός, λαθροεπιβάτης. Λαθροεπιβάτης είναι αυτός που δεν πληρώνει εισιτήριο. Λαθροκυνηγός είναι αυτός, ενώ απαγορεύεται σε μια περιοχή το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να κυνηγήσει, λαθροτήρας πάει και κυνηγάει. Λαθρομετανάστης είναι ο μετανάστης που μπήκε μέσα βιαίως παραβιάζοντας τους νόμους του κράτους, που λέει με κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί κάποιος ως μετανάστης να επισκεφθεί τη χώρα μας. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, αυτός ο αριθμός πόσος είναι, κύριε Δένδια? Απαντάω, κύριε Δένδια, άγνωστος. Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που είναι άγνωστος ο αριθμός των λαθρομεταναστών, που κατά 95% είναι μουσουλμάνοι, λένε οι στατιστικές. Μήπως σας έδωσε αριθμό των νομίμων και μεταναστών? Παραδέχθηκε σε μια απάντησή του ότι το 2012 από τον Εύρο πέρασαν μόνο από τον Εύρο 48.680 λαθρομετανάστες. Τους λέει μη νόμιμους μετανάστες, λαθρομετανάστες λοιπόν. Από εκεί και ύστερα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς είναι. Εκείνο το ερώτημα που το θέτω ως, αν θέλετε, εντός παρενθέσεως, είναι αυτή οι 95% μουσουλμάνοι που έρχονται βιαίως παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας μας ως λαθρομετανάστες στη χώρα μας. Τι έρχονται να κάνουν? Πληρώνοντας τους δουλέμπορους με χιλιάδες ευρώ το κεφάλι να έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν τι όταν οι Έλληνες αυτοκτονούν? Όταν οι Έλληνες ψάχνουν τα σκουπίδια για φαγητό, όταν οι Έλληνες περνάνε το 1,5 εκατομμύριο της ανεργίας, όταν οι Έλληνες ψάχνουν για δουλειά με 150.000 ελληνόπουλα, έδωσε το BBC, να έχουν ξαμολυθεί στα πέρατα του κόσμου, να έχουν βρει δουλειές ή να ψάχνουν για δουλειές από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Όταν λοιπόν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, η χώρα πειραματόζω, κάτω από την κατοχή της Τρόικας και της Μέρκελ, κάτω από την κατάσταση αυτή της τραγικής καθημερινότητας, κάτω από την παινία που μετέρχονται οι Έλληνες, τι έρχονται να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι μουσουλμάνοι στην πατρίδα μας και πληρώνουν τόσα χρήματα στους, στους δουλέμπορους και δεν σταματούν στην Τουρκία που είναι και ομόθρησκοι? Και στην Τουρκία, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει ένας οργασμός ανοικοδόμησης που θα μπορούσαν να δουλέψουν εκεί σαν μετανάστες οικονομικοί και να δουλέψουν, να συμβάλλουν στην οικονομία της Τουρκίας. Τι έρχονται να κάνουν εδώ όταν υπάρχουν αυτά που σας είπα στην Ελλάδα? Ένα ερώτημα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και προχωράω. Πάμε στα τζαμιά. Ποιος θα πληρώσει για να γίνει το τζαμί, κύριε Καμίνη? Ποιοι θα διαχειρίζονται τα τζαμιά, κύριε Καμίνη? Οι Σιίτες ή οι Σουνίτες? Σε ποια κατάσταση θρησκευτικής εχθρότητας, σύγκρουσης, άμεσης, απόλυτης είναι αυτές οι δύο παρατάξεις οι θρησκευτικές, κύριε Καμίνη? Έχετε το θάρρος και την παρουσία να τα εξηγήσετε αυτά στους Έλληνες και στους Αθηναίους και στις Αθηναίες? Ποιοι θα βγουν και θα πάρουν την πρωτοβουλία να πούνε ότι εμείς προστατεύουμε τους Έλληνες, προστατεύουμε τους χριστιανούς από την κήρυξη τζιχάντ στην Ελλάδα? Ποιοι θα βγουν και θα πούνε στους Έλληνες, στους Αθηναίους και στις Αθηναίες ποια είναι η τύχη των επισκόπων που πήραν εχμάλω τους όμηρους και τους κρατάνε και δεν ξέρουμε που είναι, τους χριστιανούς επισκόπους της Συρίας, που τους ζητούμε και δεν μας απαντούν, που τους ζητούμε και αδιαφορούν, που τους ζητούμε και μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια? Και αυτό έχει περάσει στα ψηλά πια σαν θέμα. Όχι στα ψηλά, είναι ανύπαρκτο. Είναι ανύπαρκτο θέμα. Έχει ξεχαστεί. Έχει φύγει από την ατζέντα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά και χάρη κάποιων σκοπιμοτήτων που έχουν αναλάβει κάποιοι παραγγελιοδόχοι δημαρχοί, καρικατούρες,
Αυτά θα τα πούμε στον ελληνικό λαό, θα τα πούμε στον αθηναϊκό λαό, θα του εξηγήσουμε για ποιο λόγο προσπαθούν να τον κοροϊδέψουν και για ποιο λόγο ερήμην του θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον των παιδιών. Πάντως πήρε την απόφαση ο κ. Καμίνης, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, όταν ανέλαβε το Δήμο της Αθήνας, επειδή ήμουν 14 χρόνια στον Αθήνα, 84 κύριε Καπερνάρο, 14 συνεχή έτη, και από το 2011 και μετά, που ανέλαβε ο κ. Καμίνης, το Μεγάλο Σάββατο δεν συνδεθήκαμε με τη Μητρόπολη για το Χριστός Ανέστη, παίζαμε ξένη μουσική, ούτε καν ελληνική, και δεν έπρεπε να πούμε από σεβασμό στους αλλόφρισκους ούτε Χριστός Ανέστη, ούτε Καλό Πάσχα, μόνο χρόνια πολλά. Αυτό λοιπόν το πιστοποιώ, ήμουνα μέσα 14 χρόνια και σας το μεταφέρω. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί, από την άλλη, από τη μία είπε εκείνος, είπανε μέσα στον 1984, ότι είναι σεβασμός προς όλες τις θρησκείες, γιατί είμαστε ο δημοτικό σταθμό της πόλης. Εσείς κάτι τέτοιο θα το κάνατε στη θέση? Όχι βέβαια, και θα επαναφέρω με αυτό που υπήρχε. Mm-hmm. Σας το λέω κατηγορηματικά. Δεν θα απολυθεί κανείς. Φοβούνται οι άνθρωποι, θα απολυθούν οι εργαζόμενοι στον 1984. Και σας δηλώνω, σας διαβεβαιώνω, δεν σας υπόσχομαι, δεν μου αρέσει το ρήμα υπόσχομαι, ότι ο 1984 θα γίνει ο καλύτερος σταθμός. Ο 1984 θα είναι ο καθρέφτης του τι γίνεται στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Ο 1984 θα γίνει αυτός που του πρέπει από πλευράς ποιότητας και αποδοχής από τον κόσμο, γιατί του αξίζει. Και τις εγκαταστάσεις που έχουν γίνει, να λέμε το όνομα του Αβραμόπουλου, έτσι, ναι. Το επώνυμο του Αβραμόπουλου, να μνημονεύουμε, να λέμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει, αυτό ειδικά το 1984, mm-hmm. και ό,τι άλλο, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που αρνούμε, ούτε που ισοπεδώνω. Άλλωστε όλοι από εκεί ξεκινήσαμε. Όταν ξέρετε ότι μου αρέσει να μιλάω με αιτιολογία, mm-hmm. και να δικαιολογώ τις θέσεις μου, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο καθένας θα κρίνει. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος θα έπρεπε να είναι το στολίδι μέσα, μας. Το στολίδι, από εκεί να ακούγονται όλες οι φωνές των Αθηναίων, και είναι, κάνει κουμάντο ο Καμίνης. Και λες, έφερε το 1984 ο Καμίνης από το σπίτι του μπαμπά του. Και κάποιοι είδαμε την πόρτα της εξόδου, επειδή είπαμε Χριστός Ανέστη. Με συγχωρείτε, θα το λέω, το ξέρει η Κυλίτσα, το λέω τρία χρόνια από αυτό εδώ το βήμα. Λοιπόν, τώρα που θα δει την πόρτα της εξόδου. Θέλω να αισιοδοξώ τώρα που θα δει την πόρτα της εξόδου ο κύριος Καμίνης. Να τη δούνε την είσοδο κάποιοι άλλοι. Ούτως ή άλλως με τον κύριο Καμίνη έχουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα που εκκρεμούν, γιατί ο κύριος Καμίνης έχει υπογράψει κάποιες συμβάσεις. Ναι. Που εκ των υστέρων βγήκαν στον αέρα, εκ των υστέρων τις έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως. Θα δούμε τι έχει κάνει, θα δούμε τι θα έπρεπε να κάνει που δεν έκανε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή ο καθένας θα κοιτάξει τον άλλον στα μάτια, τον έχω καλέσει σε debate. Mm-hmm. Τι είπε? Με στοιχεία, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα, τον καλό και από την εκπομπή σας. Ναι. Όποτε θέλει, όπου θέλει. Να κάτσουμε με στοιχεία, με επιχειρήματα, με λόγο γνώσεως και υπεύθυνα να κοιτάξουμε κατάματα τον αθηναϊκό λαό και να πούμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και τι δεσμευόμαστε να κάνουμε. Όμως όχι σε λόγια, με έργα εφικτά. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα, ακόμα πιο σοβαρό από αυτό που συζητήσαμε. Να σας διακόψω κάτι, να μην το ξεχάσω. Ναι. Πήγατε στην παρέλαση, είδατε την τραγικότητα, μια και είπατε για σιδερόφρακτο Σύνταγμα. Χάλια. Είδατε που βγήκε και είχε το θράσος να μας ενημερώσει τη σημαίνει 25η Μαρτίου, που ήταν η μέρα της παλιγενεσίας, η μέρα της ανακτήσεως, της προσπάθειας να ανακτήσουμε την ελευθερία μας, και ο ίδιος δεν έχει αφήσει ελεύθερο το Σύνταγμα και οι γονείς των παρελαμβάνοντων προφασίζει το τι είναι της κεντρικής εξουσίας. Ήταν από την Οδό Αμερικής και κάτω, για να υπάρχουν 30 άτομα σε ένα υπόστεγο, μεταξύ των οποίων και ο Καμίνης, ο οποίος αντί να πάει απέναντι και να πει εγώ θα το καταργήσω αυτό το έσχος. Θα φέρω τον κόσμο να παρελάσει μπροστά στους γονείς, οι παρελάβνοντες, τα παιδιά μας, να τα αρχιγνωστήσει ο κόσμος στο Σύνταγμα κάτω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν αυτό που είδατε, με σιδερόφρακτο το Σύνταγμα και τους Έλληνες ομήρους, μη τυχόν και περάσουν τα σίδερα της φυλακής. Η δικαιολογία του ήταν, από ό,τι θυμάμαι, ότι ήταν θέμα κεντρικής εξουσίας και δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος αυτή την ιστορία. Μα πάντα η δικαιολογία του, η Καμίνιος δικαιολογία είναι αυτή. Και πάντοτε το επιχείρημά μου είναι ότι δεν έχει το ανάστημα να κάνει ρήξεις, όχι να κάνει ρήξεις, να διαφωνήσει, να κοιτάξει στα μάτια, να σηκωθεί όρθιος και να κοιτάξει στα μάτια την κεντρική εξουσία και αυτούς που τον έβαλαν εκεί που είναι. Να έρθει σε αντιπαράθεση. Κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω θα την κάνετε εσείς και σε όλα τα επίπεδα. Όχι, τον καλό. Έτσι. Ακούει αυτά που λέω, αν τα ακούει, θα τα μεταφέρουν. Να του τα μεταφέρουν, να τα έχει στο κοινό. Θα το γράψουμε και μέσα στη ζούγκλα, θα το καλείτε στο debate. Θα το γράψουμε και στη ζούγκλα. Όπου θέλει, όποτε θέλει. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, επειδή η κρίση δυστυχώς έφερε και τους Έλληνες στα παγκάκια. Έχουμε δει αυτή την ασχήμια,
όχι μόνο την αισθητική της Αθήνας, αλλά την ασχήμια των ανθρώπων που από τα σπίτια τους βολεμένοι άνθρωποι με τις δουλειές τους, φοβερή ανεργία, φτάσαμε στο 30%. Ποια θα είναι η κοινωνική πολιτική της δικής σας παράταξης, κύριε Καπερνάρο? Πώς θα βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους? Ήδη τώρα, τελευταία στιγμή, βγήκανε και είπανε το τάδε κτίριο το κάνουμε ξενώνα, το τάδε κτίριο. Και εμείς δεν ξέραμε τίποτα μέχρι τώρα. Θα προκαλέσουμε. Ναι. Με κεφαλαία θα προκαλέσουμε τον επιχειρηματία, τον μικροεπιχειρηματία που θέλουν να τον εξαφανίσουν, να ξανανοίξει το μαγαζί του, και του δηλώνουμε, είναι στο πρόγραμμά μας, ότι καταργούμε για ένα χρόνο τουλάχιστον, πιλωτικά για ένα χρόνο, τα δημοτικά τέλη. Του δίνουμε το δικαίωμα αυτό που μπορούμε άμεσα, να μην έχει την υποχρέωση των δημοτικών τελών για τον πρώτο χρόνο που θα δοκιμάσει ή θα ξαναδοκιμάσει να ανοίξει την επιχείρησή του. Τις αντοχές του. Αυτό επίσης το έχετε πει και για τους πολυτέκνους και τους τρίτεκνους, έτσι. Οι πολυτέκνοι και οι τρίτεκνοι δεν θα πληρώνουν ποτέ δηματικά, ούτε οι μονογονεϊκές οικογένειες. Ούτε και οι μονογονεϊκές οικογένειες δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη. Έτσι δεν μειώνεται όμως το εισόδημα του Δήμου, κύριε Καπερνάρο. Επίσης θα δούμε στη βάση αυτή αν είναι σε θέση να πληρώσουν δημοτικά τέλη και αυτοί που δεν υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά είναι πρώτου λουκέτου. Να τους στηρίξουμε. Ναι. Να μην βάλουν λουκέτου. Να τους δώσετε μια ευκαιρία δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Πολλές ευκαιρίες. Εσείς σαν νομικός λέει, θα κάνατε και μια επιτροπή, ας πούμε, που θα διαπραγματεύετε αυτά τα πρόστιμα. Βεβαιότατα, και θα πάμε μαζί με τους εκπροσώπους τους να διαπραγματευτούμε με τις τράπεζες. Πώς είναι δυνατόν να θέλει να προσπαθήσει ξανά, φιλότιμα και χωρίς να είναι λαμόγιο, να ανοίξει την επιχείρησή του και να λέει η τράπεζα προχωράω σε πληστηριασμούς. Και να λέει το δημόσιο δεν του δίνω ασφαλιστική ενημερότητα. Και να λέει το δημόσιο δεν του δίνω φορολογική ενημερότητα. Κάνε μια ανοχή. Σαν νομικός τα έχετε δει αυτά. Τα έχετε δει σαν νομικός. Σήκωσε το ανάστημά σου στην Τρόικα και πες αυτός ο άνθρωπος, για να μην τον βάλουμε, το στείλουμε στην αγχώνη, να μην τον στείλουμε στη μελαγχολία, να μην τον στείλουμε στην κατάθλιψη, να μην τον στείλουμε στο εξωτερικό, να μην το στείλουμε να ψάχνει δουλειά αλλού και φύγει το παιδί από την πατρίδα μας, να του δώσουμε την ευκαιρία της υπομονής για δύο χρόνια, της ανοχής για δύο χρόνια, να ξαναεπιχειρήσει. Αυτό θα το κάνει ο Δήμαρχος. Όταν όμως ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος, όταν δεν είναι καρικατούρα όπως λέγαμε νωρίτερα, και για να μην χάνω χρόνο σας λέω, αυτές οι προσπάθειες θα γίνουν δεσμευτικά. Αυτός είναι ο Δήμαρχος και το είπα την άλλη φορά. Είχα την τιμή να μιλήσω, μου έκανε τη μεγάλη τιμή και έφυγα ευτυχής από τη συνομιλία μας με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πασελάγος, τον κύριο Ιερώνυμο. Πασελάδος. Την Παρασκευή πήγε. Την Τετάρτη, πέμπτη, θυμάμαι. Ναι. Μεγάλη Πέμπτη, νομίζω. Ότι τα συσίτια θέλουν να κάνουν, έχει υπογράψει ΜΚΙΟ ο κύριος Δημάρχος. Καλέσει ΜΚΙΟ. Να παράξουμε θέσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, όχι συσίτιούχους. Δεν θα έχουμε εκείνο το τραγικό θέαμα να περιμένουν 500 μέτρα στην ουρά ηλικιωμένη και βγήκε μία, να μην πω το όνομά της, βουλευτής και είπε ότι κύριος Καπερνάρος δεν ξέρει τις παραδόσεις των Αθηνών, τις απόκριες. Την προκάλεσα, εάν γιατί δεν πήγε η ίδια εκεί, γιατί νομίζω πως δεν θα τολμούσε να πάει. Απλά θεωρητικά έλεγε ότι αυτό είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο να περιμένει. Συγγνώμη, τι σχέση έχουν οι απόκριες, με, κύριε Καπερνάρου, ακριβώς την ουρά 500 μέτρα για να πάρει δύο σουβλάκια. Που τα κρέατα για τα σουβλάκια τα είχαν δώσει δωρεάν προς τιμή τους οι καταστηματάρχες της Οδείου Αθηνάς, της βαρβακίου αγοράς. Και περίμεναν οι άνθρωποι αυτή τη στιχή να πάρουν δύο σουβλάκια τις απόκριες και αυτά τα λένε έτοιμο και γιορτή. Το είναι ντροπή. Είναι έσχος. Κοιτάξτε, άλλο το έθιμο και άλλο η καθημερινότητα. Ακριβώς, μα εδώ γίνεται καθημερινά αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Εμείς δουλειά θέλουν οι άνθρωποι. Που σε καλό να γιορτάσουμε και έχουμε και αυτό το δώρο. Να μην πας σπίτι σου, δίνουμε να πας το μεσημέρι για να κάτσεις περισσότερες ώρες να το απολαύσεις. Συμφωνούμε. Άλλο το ένα, άλλο από το ανάγκη, άλλο. Εκμεταλλευόμενη την ανάγκη και διαφημίζονται στον εαυτό μας ότι η Δημαρχία είναι ο Δήμος έχει καλό Δήμαρχο. Εκείνο που θέλουμε να πούμε, να περάσουμε στον κόσμο είναι ότι δεν θα είμαστε ποτέ υπέρ της άποψης ότι δημιουργούμε συσιτιούχους στην Αθήνα. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Τα συσίτια για τους αναξιοπαθούντες, τα συσίτια για τους ανήμπορους, τα συσίτια για τους συνδημότες μας, τους συμπολίτες μας, που είναι ανίκανοι να θρέψουν αυτό πραγματικά, αυτά τα κάνει η Εκκλησία. Αυτό είναι έργο της Εκκλησίας. Για τη στέγαση των αστέγων, η πολιτεία είναι Καπερνάρου. Δίπλα στην Εκκλησία, βοηθούμε την Εκκλησία και εμείς κόβουμε το λαιμό μας
να δημιουργήσουμε, όπως σας είπα, θέσεις εργασίας και ανύψωσης του ηθικού των Ελλήνων και εξύψωσης της περηφάνειας του και της αξιοπρέπειάς του. Πέραν της σύντησης, για να το κλείσουμε, η στέγαση των αστέγων. Έχουμε τόσα πολλά δημοτικά ιδιότητα κτίρια, τα οποία θα μπορούσαμε στοιχειοδός να έχουμε μεταβάλει σε ανθρώπινα κτίρια, σε ξενώνες, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι προσωρινά, επαναλαμβάνω, για τους ικανούς. Ναι, για να μπορείς να τους βρεις και θέση εργασίας. Μέχρι που να βρουν θέση εργασίας. Και για τους άλλους όμως, οι οποίοι δεν μπορούν να μένουν εκεί ανθρώπινα, να μην τους στερούμε και να μην τους καταργούμε το συνέστημα της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας. Το μπάνιο τους. Το μπάνιο τους και να ζουν όλο, τι είναι που συνιστά μια ανθρώπινη κατάσταση να μπορέσει, καθημερινότητας να μπορέσει να διαβιεί ανθρώπινα, στοιχειωδώς ανθρώπινα. Αυτά θα τα παρέξουμε γιατί μπορούμε. Είναι πράγματα που τα στοιχειώδη μπορεί ο Δήμος να τα κάνει. Υπάρχουν και καταλελειμμένα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας. Παλιά ξενοδοχεία, παλιά κτίρια, πέραν των δημοτικών. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, εμείς λέμε το μότο μας είναι τι είναι, Αθήνα το σπίτι μας. Εάν θέλει το αφεντικό, ο οικογενειάρχης, ο αρχηγός της οικογένειας, όλη η οικογένεια με οποιονδήποτε τρόπο, όταν ενδιαφερόμαστε για το σπίτι μας, νομίζω ότι δεν το αφήσουμε να πέσει σκεπή να μας πλακώσει. Βέβαια, θα βρούμε τρόπο να το υποστηλώσουμε, ακόμα και αν δεν είμαστε οικοδόμοι και αν δεν είμαστε χτίστες. Ή θα δούμε με ποιο τρόπο θα αποφύγουμε και θα προσπαθήσουμε να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι το ιδανικό, αυτός είναι ο τρόπος ζωής, αυτό είναι ο λογικός τρόπος ζωής. Είναι δυνατόν να μην βρούμε τρόπους για την Αθήνα, αφού μπορούμε να βρούμε θέση και τρόπους για το σπίτι μας? Για όνομα του Θεού, εάν δεν το σκεφτούμε έτσι, τότε εξ ορισμού είμαστε αποτυχημένοι. Γιατί το κάνουμε? Με ρώτησε κάποιος, γιατί λέει να βγείτε δήμαρχος? Θέλετε να γίνετε δήμαρχος? Διότι δεν υπάρχει δήμαρχος, λέω. Ή αν θέλετε, υπάρχει τυπικά, εικονικά. Δεν είναι ο άνθρωπος ικανός, δεν είναι, μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Δεν λέω αντίρρηση, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μάλιστα σε ένα κανάλι είχα αναφέρει, και μην μ' αρέσει να μιλάω με επιχειρήματα και πρόσωπα, είχα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του Δημάρχου, του Δημήτρη του Στεργίου, του Δημάρχου Πεντέλης, Μελισσίων και Νέας Πεντέλης. Και λέει, ο άνθρωπος αυτός, που είναι αποδεκτός από το Δήμο του, κατόρθωσε και οι πολιτικοί του αντίπαλοι της προηγούμενης τετραετίας πήγαν στο ψηφοδέλτιό του. Γιατί είδαν ότι όλοι μαζί μπορούν περισσότερα. Έτσι. Γιατί ο άνθρωπος απέδειξε ότι διαθέτει την ικανότητα να είναι δήμαρχος, να άρχει, να διαχειρίζεται, να κατευθύνει, να διευθύνει και να φέρνει αποτέλεσμα. Έτσι όλοι μαζί είδαν ότι καλυτέρευσε ο τρόπος ζωής τους και λέει το δήμαρχό μας είναι αυτός. Αν είχαμε ένα δήμαρχο, γιατί να το επιχειρήσουμε? Κύριε Καπερνάρο, το γεγονός ότι εάν εκλεγείτε δήμαρχος με το καλό, δεν θα μπορείτε να δικηγορείτε, που ξέρω ότι είναι μεγάλη σας λατρεία. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει το ασυμβίβαστο. Ο δήμαρχος δεν μπορεί να είναι και δικηγόρος. Μάλιστα. Αυτό δεν σας προβληματίζει, δεν σας πονάει κάπου? Το έθεσα στην οικογένειά μου, το συζήτησα και με τους συνεργάτες μου και πήραμε όλοι μαζί την απόφαση ότι πρέπει όλοι κάποια στιγμή να συμβάλλουμε, διότι κυρία Καρέρ και κυρία Θεοφάνου, δεν γίνεται να πάει παραπέρα αυτό το χάλι. Ποιος είναι γηγενής, ακόμα και αυτός που μπορεί να διαφωνεί με αυτά που λέω, είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο της καθημερινότητάς του ως κάτοικος της Αθήνας? Εγώ δεν σας λέω ότι είναι Αθηναίος. Εγώ σας λέω ότι ήρθε για λίγο. Είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο ζωής του Αθηναίου και της Αθηναίας? Είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο ζωής που η Αθηναία δεν μπορεί να βγει στη γειτονιά να κάνει παραγειτονιά, να μιλήσει, να πει τα δικά της με την γειτόνισσά της? Θα ξαναφέρουμε την παραγειτονιά. Θα φέρουμε την παλιά κατάσταση της Αθήνας. Θα φέρουμε τα παιδιά να παίζουν τσέρκι στους δρόμους της γειτονιάς της Κυψέλης και στα Πατήσια και στο Προμπονά και στη Ριζούπολη και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Έχει εξαφανιστεί η ανθρωπιά και η συνύπαρξη από την Αθήνα? Γιατί θέλει χρήματα για να γίνει αυτό? Τι θέλει? Θέλει ασφάλεια. Ασφάλεια. Θέλει ασφάλεια να κάτσουμε να βρούμε και να πούμε, κοιτάξτε να δείτε, μας πήρατε αυτούς τους δημοτικούς αστυνομικούς. Περισσεύουν αυτοί. Τι θα γίνει? Θα μας δώσετε? Θα συνοηθούμε? Όχι. Θα τους εκθέσουμε και θα βγούμε να κάνουμε, έχω το νομικό πλάνο, να κάνουμε δική μας δημοτική επιχείρηση που θα δημιουργηθεί δημοτική αστυνομία. Όπως και να γίνει, θα ξαναγίνει η δημοτική αστυνομία και θα είναι πραγματική η δημοτική αστυνομία όπως την ήθελε ο σοφός νομοθέτης. Και μην ξεχνάτε ότι το υλικό υπάρχει. Και αν το έχουν πάρει, θα το ξαναπάρουμε. Γιατί είναι δημοτική περιουσία. Και οι μοτοσυκλέτες
και τα αυτοκίνητα της Δημοτικής Αστυνομίας και οι στολές της Δημοτικής Αστυνομίας και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν θα τα πάρει αυτά η πολιτεία, το δημόσιο. Δεν θα έρχονται στο Δήμο της Αθήνας να κάνουν ό,τι τους γουστάρει, γιατί ο Δήμος της Αθήνας θα έχει δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο. Και δεν εννοώ μόνο τους συνεργάτες μου, πιστεύω και των άλλων. Και την αντιπολίτευση. Σχηματισμών θα συμφωνήσουν, διότι νομίζω ότι δεν χρειάζεται επεξήγηση, το σαφές, και κανείς δεν θα διαφωνεί στη λογική. Και δεν είναι ωραίο αυτό που βλέπουμε στη Βουλή για το τίποτα να μην συνεννοούνται, γιατί έτσι, ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, ότι πρέπει να υπάρχει μια ομοιογένεια και το καλό να είναι καλό και αυτό που θα έχουν αντίρρηση, γιατί πιθανόν κι εσείς αλάνθαστο ουδής είναι, κάτι που να είναι στραβό και εσείς να το δεχτείτε και να βαδίσετε στο σωστό που λέει η λογική. Που κάποια στιγμή μπορεί να μην το σκεφτεί. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται πλέον συνεννόηση. Ο Καλλικράτης το δίνει αυτό, τη δύναμη, δηλαδή στο Δήμαρχο τη δίνει ο Καλλικράτης. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μας είπατε μέχρι τώρα. Ο νόμος του Καλλικράτη είναι αυτό που σας είπα. Δηλαδή τα τοπικά δημοψηφίσματα που τίθεται τα σοβαρά θέματα είναι νόμος του Καλλικράτη. Κάποιοι το ξεχνάνε, γι' αυτό το τόνισα πάλι. Είναι το άρθρο 216, το λέω για τους ανενημέρωτους, να μην αοριστολογούν. Είναι το άρθρο 216 στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ναι. Που είναι σαφέστατο ο νόμος και προσδιορίζει τα τοπικά δημοψηφίσματα, κάτι είπανε μερικοί. Ναι. Επαναλαμβάνω, προοδευτικοί της πλάκας, ότι τι δουλειά έχει. Είναι δικαίωμα η ανεξιθρησκεία με το δημοψήφισμα. Επαναλαμβάνω, τοπικό δημοψήφισμα σύμφωνα με τον νόμο. Ακριβώς. Όχι αοριστολογικά δημοψήφισμα. Ακριβώς. Και εμείς δεν είπαμε τίποτα για την ανεξιθρησκεία. Είναι πράγματι δικαίωμα και είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να λατρεύει τη θεότητά του. Κάτω από τις συνθήκες που ορίζονται από τους νόμους και το σύνταγμα της πατρίδας μας. Θα σέβονται το σύνταγμα και τους νόμους της πατρίδας μας. Θα σέβονται και θα αγαπούνε τους Έλληνες. Και μετά θα δούμε και εμείς ότι μπορούμε να σεβαστούμε και να αγαπάμε αυτούς που μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε, να τους κρατήσουμε και να τους θεραπεύσουμε στη χώρα μας. Όχι όποιος γουστάρει θα έρχεται εδώ, γιατί η χώρα μας είναι μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Όπως είναι, έτσι, αναφέρω το δικαίωμα δικό μας να λέμε Χριστός Ανέστη, όπως και λέμε στη ζωή. Ασφαλώς. Δεν μπορεί να υπάρχει δεν μπορεί να μου λες, δεν θα το πεις. Έτσι. Αλόθρησκους και για τους χριστιανούς, και εφόσον είναι. Να σας πω και ένα θέμα βασικό. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, είστε δύο κυρίες πανέξυπνες μέσα στην αγορά και μέσα στη ζωή. Πάρτε τηλέφωνο το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Πάρτε τηλέφωνο το Σύλλογο των Ξενοδόχων της Αθήνας. Υποφέρουν. Πάρτε άνθρωποι. Τηλέφωνο τα ξενοδοχεία του Ιστορικού Κέντρου. Υποφέρουν. Πάρτε τηλέφωνο τους ανθρώπους που ασχολούνται και βιοπορίζονται και ζουν την οικογένειές τους και υφίστανται τα χαράτσια, τους φόρους, τα τέλη, τα πρόστιμα. Εμείς καταργούμε τα πρόστιμα. Παρένθεση. Δεν μπορεί να βάλεις πρόστιμο ηλιφιωδός και ανοήτως, εκβιάζοντας για μίζες. Ξέρουν τι λέω. Ξέρουν όλοι τι λέω. Όταν ο άνθρωπος αυτός αντικειμενικά δεν μπορεί να σου πληρώσει το τέλος για τα τραπεζοκαθίσματα. Καταργείτε ή μπαίνετε τους βάζετε σε ρύθμιση. Σε ρύθμιση όσοι πρέπει να δώσουν και μπορούν να δώσουν. Από εδώ και στο εξής καταργούμε τα πρόστιμα, διότι θα κάνουμε συμφωνίες μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους που δεν θα αδυνατούν να πληρώσουν και που ο Δήμος θα έχει σίγουρα έσοδα. Όχι να προϋπολογίζω ότι θα πάρω 100 ευρώ και βάσει των συμβάσεων, ενώ δεν βλέπω την ελληνική πραγματικότητα και την αθηναϊκή πραγματικότητα, μπορώ να πάρω 30 και 30 που μπορώ να πάρω, να λέω θα πάρω 100 για να ψευδεντυπωσιάζω με ψευδοπροϋπολογισμούς. Είμαστε πραγματιστές και γι' αυτό ακριβώς θα κάτσουμε να κάνουμε συμφωνίες εφικτές και πραγματιστικές συμφωνίες, όπου εκ των υστέρων δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για ανθρώπους που συμφώνησαν και να μην πληρώσουν στο Δήμο. Και ο Δήμος να μην κατατρέχει και να τους εκβιάζει εκ των υστέρων και να προχωράει σε μέτρα εκτέλεσης. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε σωστές συμφωνίες, ρεαλιστικές, συμφωνίες πραγματικές και γι' αυτό καταργούμε τα πρόστιμα. Και πάω τώρα να πω για τον τουρισμό που έλεγα από το κέντρο της Αθήνας. Ναι, ναι. Ρωτήστε τους. Ποιος είναι ευχαριστημένος. Μα έχουν κλείσει ξενοδοχεία. Λένε ότι ο τουρισμός 18 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Και να ο τουρισμός από εδώ, και να ο τουρισμός από εκεί, και να η αύξηση του τουρισμού, και να το πρωτογενές πλεόνασμα που θα έρθει από τον τουρισμό, και να η παραγωγή από τον τουρισμό, να και από τον τουρισμό. Ρωτήστε σας παρακαλώ τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πώληση τουριστικών ειδών, ρωτήστε ανθρώπους στο Μοναστηράκι, ανθρώπους στο Θησίο, ρωτήστε ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας, ρωτήστε ανθρώπους. Αυτοί μη μου πείτε ότι όλοι αυτοί είναι ανόητοι,
όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι γίνεται, όλοι αυτοί είναι αγνώμονες, όλοι αυτοί είναι αντιδραστικοί, όλοι αυτοί είναι ισοπεδωτικοί. Ρωτήστε έναν-έναν, χωρίς να τους ρωτάτε σε ποια παράταξη ανήκουν, σε ποια κομματική παράταξη. Ο Δήμος και πώς θα δείτε τι θα σας πούν. Πώς θα μπορέσει ο Δήμος να τους βοηθήσει όλους αυτούς να ξανανοίξουν τα ξενοδοχεία τους ή να μπορέσουν να τα συντηρήσουν με τον τρόπο που και σας να είπα, παραμείνουν. Με τον τρόπο που σας είπα. Βελτιώνοντας δηλαδή την καθημερινότητα. Έτσι. Και εύχομαι με καλόπιστη συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Α, μάλιστα. Έτσι, εύχομαι. Ναι. Εύχομαι και ελπίζω στην καλόπιστη συνεργασία και όχι στις ρήξεις. Αν θα έχουμε ρήξεις, αυτό θα φταίει η πολιτεία. Εμείς πάμε με την καλή πίστη, με τη συναλλακτική χριστοήθεια, πάμε με όλη την ευμένεια και την καλή διάθεση, όπως λέτε, και τη φιλοτιμία και όλη την αρρωγή που μπορούμε να έχουμε ως Δήμος. Προσέξτε, από εκεί που ξεκινάμε και εκεί που τον έχουν καταντήσει. Να τον ανυψώσουμε. Ναι, ναι. Αν ήμασταν ισχυροί, θα τα μιλάγαμε και από θέση ισχυρού. Τώρα λέμε να σηκώσουμε το Δήμο. Έτσι δεν είναι? Να σηκώσουμε το Δήμο, να μας δίνουν σημασία. Εκεί φτάσαμε τώρα. Ναι. Με αυτά τα δεδομένα σας λέω θα παλέψουμε και πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, στις γνώσεις μας και στην αποφασιστικότητά μας, διότι γνωρίζουμε και τους νόμους και γνωρίζουμε οι νόμοι πώς εφαρμόζονται, γνωρίζουμε τις διαδικασίες και κάτι σπουδαιότερο που γνωρίζουμε είναι ότι γνωρίζουμε εμείς και γνωρίζουν και εκείνοι πολύ καλά ότι δεν καταλαβαίνουμε από μάταιες αντιδράσεις ούτε από εξυπηρετήσεις σκοπιμοτήτων να μας δημιουργούν εμπόδια. Ξέρουμε να αντιπαρεχόμαστε και τα εμπόδια διότι γνωρίζουμε να καθιστούμε γνωστά όλα όσα κάνουμε, όλες μας τις προσπάθειες, όλες μας τις ενέργειες να τις καθιστούμε γνωστές μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Και ό,τι συμφωνούμε ή και ό,τι, σε ό,τι διαφωνούμε με όποιον διαφωνούμε, όλα θα αναρτώνται για να μπορεί ο Αθηναίος και η Αθηναία να είναι ενημερωμένοι δημότες και όχι να είναι στη σκιά και στο σκοτάδι. Και τελειώνοντας, τι μήνυμα θα στείλετε στους ψηφοφόρους, γιατί θα έχουμε και νέους ψηφοφόρους τώρα και νέα παιδιά που θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές της. Είναι ένα μήνυμα που τους κοιτάζω στα μάτια και τους ομόψυχα, τους παρακαλώ, έως τους οικετεύω, ειδικά τους νέους, ορκίζομαι ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο το μέλλον της Ελλάδος που είναι τα παιδιά μας. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά μας είναι ολονών μας παιδιά. Δεν μας περισσεύουν Ελληνόπουλα και πρέπει να προστατεύσουμε το μέλλον, με την ψυχή μας και με το σώμα μας, να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Τους παρακαλώ, έως οικετεύω, να πάνε να ψηφίσουν. Να μην υπάρξει αδιαφορία του καναπέ. Να μην υπάρξει αδιαφορία. Όχι, δεν μένω στον καναπέ. Πιστεύω ότι τα Ελληνόπουλα σήμερα είναι πανέξυπνα, είναι δραστήρια και ενεργοποιημένα. Να πάνε τα ίδια να συμμετάσχουν και να πάρουν τα ενία του μέλλοντος στα χέρια τους ενεργά. Εμείς θα είμαστε μπροστά, θα βάλουμε τα στήθια μας μπροστά. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να προστατεύσουν και αυτά τη ζωή τους. Να μην αφήνουν τη ζωή τους να τη διαφεντεύουν κάποιοι γόνοι, κάποιοι γη τάδε, κάποιοι κύριοι που ξέρουν ποιοι είναι, κάποια άλλα συμφέροντα και κάποια πολιτικά συστήματα τα οποία πρέπει να σταματήσουν επιτέλους να έχουν αυτή την εξασφάλιση ζωής για τα Ελληνόπουλα. Πρώτον λοιπόν, πάνε να ψηφίσουν. Όπου θέλουν. Να πάνε να ψηφίσουν. Mm-hmm. Κάποιοι θα δημιουργήσουν του κόσμου τα θέματα, του κόσμου τα τερτύπια, του κόσμου τα τεχνάσματα, να τα αποτρέψουν να πάνε να ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη. Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, περισσότεροι πολίτες, περισσότεροι νέοι, κυρίως οι νέοι, να πάνε να ψηφίσουν. Να μην τους δώσουν αυτό το δώρο. Είναι μεγάλο δώρο που θα τους κάνουν εάν μείνουν στο σπίτι, μείνουν στον καναπέ, μείνουν όπου θέλουν και δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτό τους το παρακαλώ λοιπόν και τους οικετεύω πρώτα απ' όλα αυτό να πάνε να ψηφίσουν. Και τελευταίο, γιατί μάλλον σας συμβουλεύω, καλύτερα κρίσης είναι η σύγκριση. Να κρίνουν και να αποφασίσουν συγκρίνοντας πρόσωπα και γεγονότα. Σωστά. Δεν είπαμε καθόλου το θέμα των δημοσκοπήσεων. Να κλέψουμε τρία λεπτάκια. Ναι. Πόσο τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, κύριε? Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις εντός αγωγικών. Είναι παραγγελιές. Είναι σε πληρώνω και θέλω να μου βγάλεις ακραδάντος και έχω επιχειρήματα. Ναι. Έχω τους αριθμούς πρωτοκόλλου όπου η ΚΑΠΑ Ριζέρτ πήρε 20.000 το 2012 από τον κύριο Καμίνη.
για μια σύμβαση που κάνανε και πρόσφατα τον Απρίλιο πήρε και άλλες 6.000 ευρώ, 26.000 ευρώ μανιμάνι, χωριστά αυτά που δεν έχω στοιχεία, για να κάνουν κάποια δουλειά. Άρα παραγγελιά. Και παράται ο γεγονός. Και έτσι στις 8 Μαρτίου η ΚΑΠΑΡΙΖ έβγαλε για τον κύριο Καμίνη 25,8%. Και μόλις βγήκα και είπα έτσι, όπως τον πάτε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα τον βγάλετε από την Πρωθυπουργό. Όχι, θα τον κάνετε και δήμαρχο Θεσσαλονίκης ή δήμαρχο Λάρισας. Όπως τον πάτε, μέχρι το τέλος, γιατί ούτε ήταν μάρτυρος, αυτός θα πάει με 250%. Έτσι τον πάτε. Και την άλλη Κυριακή, ή μέσα στην άλλη εβδομάδα, τον έκανε 21,3. Έπεσε μέσα λίγο. Σε μερικές μέρες, το 25,8 έγινε 21,3. Φτάνει τα αρτύπια. Θα σκεφτείτε τι είχαν πει στις εκλογές και τι έγινε μετά. Έπαθαν πανικό μετά. Και όπως βλέπετε, έχουν χαμηλώσει το ύφος τους και το ήθος τους και δεν βγάζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα 25. Πήρα το Θεοδωρικάκο προχτές και είπα, δεν πήρε τηλέφωνο στο Μέγκα. Στο Μέγκα δεν με καλεί ποτέ, βέβαια, εμένα. Τώρα είναι υποχρεωμένο όμως, κύριε Καπελάρο. Θα δούμε τώρα, ναι. Θα δούμε παρά τα αυτά. Μην νομίζετε ότι υπολογίζουν τους νόμους. Λοιπόν, προχτές τον Αντένα, και ευχαριστώ πολύ τον Αντένα και τον κύριο Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ αυτούς, παρά τις δυσκολίες που έχουν τεθεί, με καλούν στις εκπομπές τους. Είπα για τον κύριο Θεοδωρικάκο, για αυτό που έκανε τελευταία σε συνεργασία με την εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη στο Μέγκα. Και λέω, επειδή ξέρει ο ίδιος αυτό το έσχος που πράττει, που στρεβλώνει την αλήθεια και κοροϊδεύει τον κόσμο, και δεν είναι σωστός επαγγελματίας, και δεν είναι δημοσκόπος αλλά παραγγελιοδόχος, έχω ζητήσει τα στοιχεία, ακόμα να μου απαντήσει, ακόμα να μου τα στείλει, και ξέρει ο ίδιος ότι ξέρω ότι αυτό δεν είναι το ποσοστό, και ξέρει το πραγματικό ποσοστό ποιο είναι. Το έχω μάθει. Δεν μπορώ να μπω γιατί θα αποκαλύψω τον άνθρωπο που μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, μη με εκθέσει. Ξέρει τι τερατουργήμα έκανε, τον προκαλώ πάντα αν είναι να πάρει τηλέφωνο και να βγούμε να του πω τα στοιχεία και να πει και αυτό τα στοιχεία που είχε και στρέβλωσε και έδωσε το ποσοστό που έδωσε. Ένα παράδειγμα είναι αυτό και έχω και για άλλους και ένα άλλο να τελειώνω. Μέτρων ανάλυσης. Την Τετάρτη λέω: κατεβαίνω σε εκλογές. Τετάρτη. Βγαίνει την Πέμπτη και λέει: Καπερνάρος, 5%. Οι άλλοι είχαν 14-15, την άλλη μέρα 5%. Είναι ανθρωπίνως πρακτικό, εφικτό, λογικό να ρωτήσεις πόσα μέρα. Άτομα να ρωτήσεις. Ένα απόγευμα, Τετάρτη απόγευμα κοινοποιήθηκε και την Πέμπτη βγήκε η μέτρο ανάλυση και λέει 5%. Το κακό ποιο είναι? Ότι δεν ήξεραν ότι ο Αμοιράς δεν θα κατέβαινε και δίνανε και στον Αμοιρά 5%. 5% εγώ, 5% Αμοιράς. Ο Αμοιράς δεν είχε ότι δηλώσει ότι θα κατεβεί, ναι. Αλλά εμένα όχι 4,90 ή 5,1. 5% την επόμενη μέρα. Ο κόσμος όμως, επειδή τους έχει καταλάβει, ναι, όταν παίρνουν τηλέφωνο για δημοσκόπηση τους βρίζει, τους κοροϊδεύει, τους κάνει πλάκα, δεν λέει την αλήθεια, το έχουν διαπιστώσει. Για να μαζέψουν 1.000 άτομα πρέπει να πάρουν 30.000 ή 50.000 τηλέφωνα, ναι, και το έχουν πάρει χαμπάρι αυτό και γι' αυτό έχουν τώρα 25 μέρες να ανακοινώσουν δημοσκόπηση, την οποία αν ανακοινώσουν πάλι θα είμαι αυτής της άποψης. Εκτός αν αλλάξουν και γίνουν συνετοί, ηθικοί και νόμιμοι. Βασίλης Καπερνάρος λοιπόν, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ένας έγκριτος νομικός, ο οποίος παίζει ακόμα και την πιθανότητα του να μην δικηγορεί, που ξέρουμε ότι είναι το πάθος του. Και να πούμε, συγγνώμη σας διακόπτω, να πούμε ότι πάμε περίφημα και ότι είμαστε, ο συνδυασμός μας είναι το κύμα του μαγιού. Είναι το κύμα το μεγάλο που έρχεται, χωρίς να φαίνεται από μακριά, διότι δεν έχει κύματα προβατάκια, δεν ασπρίζει το κύμα. Έρχεται κουφό και το ξέρουν, γι' αυτό και έχουν πανικοβληθεί. Και κάτι διαδικαστικό. Παίρνετε σταυρό εσείς? Σας σταυρώνουν εσάς ως επικεφαλής? Να το ξέρουν τους επικεφαλείς. Υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, λοιπόν, ο κύριος Καπερνάρος. Θα τα πούμε συντόμως. Έτσι θα λίγο δούμε, πριν τις εκλογές, για μια ακόμη φορά. Ναι, άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Η χαρά και η τιμή που είπατε στην αρχή είναι δική μου. Εσείς με καλέσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι σας είπα ότι βρίσκω εμπόδια ακόμα στην τηλεόραση, δημόσια τηλεόραση. Βγάζει όλους εκτός από δύο. Μεταξύ των δύο είμαι εγώ. Όλους τους άλλους, η δημόσια τηλεόραση, ο κόσμος που τα πληρώνει αυτά, ο νικός λαός. Τα βλέπει αυτά, κύριε Καπερνάρο. Το αντιλαμβάνεται, πιστεύω. Φυσικά καταλαβαίνει και ξέρει. Και ξέρει και ακόμα και η δημόσια τηλεόραση που χρηματοδοτείται από την 1η Ιανουαρίου από τον ελληνικό λαό, ως ΝΕΡΙΤ, και ΝΕΡΙΤ δεν υπάρχει. Πάντως, η πρώτη σας εκπομπή ήταν εδώ, πριν βγείτε βουλευτής.
Και σας φέραμε γούρι. Πάντα. Πάντως δεν είναι η πρώτη ως υποψήφιο δήμαρχος. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Και θα τα πούμε και λίγο πριν τις εκλογές. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Καπερνάρο. Ήταν η Λίτσα Θεοφάνους. Και ο Ανέστης ο Κόνιαλης στην τεχνική μας υποστήριξη. Τη Δευτέρα με το καλό θα είμαστε εδώ στις 12. Καλό Σαββατοκύριακο.